τη δική της ανάσταση περιμένει η εστίαση. Έφτασε και η στιγμή υπολοιπόθητη, 6 μήνες πια περιμέναμε. Επιτέλους νομίζω ότι διαμορφώθηκαν οι συνθήκες εκείνες, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για να μπορέσουμε τη Δευτέρα 3 του μήνα η πλειοψηφία των καταστημάτων και της πόλης μας και της παραλίας συγκεκριμένα να υποδεχθούν τους πρώτους πελάτες, μια και ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ. Έχει κατέβει κάποιος κόσμος, νομίμως φαντάζομαι οι περισσότεροι, οπότε είμαστε σχεδόν έτοιμοι, μικρολεπτομέρειες θα υπάρξουν, ελλείψεις μικρές θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν μεγάλες. Πιστεύω ότι θα έχουμε την κατανόηση του κόσμου, έτσι ώστε μετά από 6 μήνες να προσαρμοστούμε και σε 5-10 μέρες να είμαστε απόλυτα έτοιμοι να υποδεχθούμε την καλοκαιρινή σεζόν, κυρίως με ασφάλεια και προσοχή από όλους μας. Χωρίς ιδιαίτερους αποκλεισμούς, τα καταστήματα τελικά θα ανοίξουν τη Δευτέρα. Όμως υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Αυτό είναι ένα συνεχές πρόβλημα. Η διασκέδαση πραγματικά έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η εστίαση θα βρει ένα ρυθμό, έστω και αυτές τις μέρες οι οποίες έρχονται. Όπου όμως η μουσική είναι κυρίαρχο προϊόν για ένα κατάστημα, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό στους συναδέλφους. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα δεδομένα της στήριξης του κλάδου. Η γενική εικόνα, για να σταματήσουμε λίγο τη μιζερία και την γκρινιά, η γενική εικόνα είναι σχετικά καλή. Οι επιστρεπτές προκαταβολές λειτουργήσαν, βοήθησαν. Ακόμα και αυτή η τελευταία, η 7η, μπορεί να θεωρηθεί ως κεφάλαιο επανεκκίνησης, εφόσον το κεφάλαιο επανεκκίνησης το περιμένουμε το προσεχές δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Πραγματικά τα αιτήματα πάντα είναι μεγαλύτερα. Θέλουμε να γίνει κατανοητό ότι και η διεκδίκηση του καθενός μας για το καλύτερο είναι μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν όμως μπορούμε στο τέλος της μέρας να πούμε ότι το ζητούμενο που ήταν να ξεκινήσει η εστίαση ξεκινάει. Νομίζω ότι θα πάμε όλοι καλά, θα σηκώσουμε μανίκια, ο κόσμος θα μας στηρίξει, έτσι ώστε να απαλυνθεί όλο αυτό το άσχημο εξάμηνο που πέρασε.